να γίνονται έργα στου Δήμου και στι περιφέρειε, βλέπετε πουθενά να γίνεται κανένα έργο ουσία. Όχι. Γιατί? Διότι υπάρχει μια ατέλειωτη γραφειοκρατία, η οποία γραφειοκρατία του βολεύει εν μέρει για δύο θέματα. Πρώτο, να υπάρχει το αποθεματικό, ανά πάσα στιγμή ήδη με το μεσοπρόθεσμο, όλα τα αποθεματικά των Δήμων τα παίρνει το κράτος. Και το δεύτερο, για να μην ευνοούν την υπάρχουσα αυτοδιοικητική ηγεσία του κάθε Δήμου, για να λέει ο κόσμος δεν κάνει έργο. Άρα λοιπόν, εάν προσθέσουμε και την απλή αναλογική, θα αντιληφθούμε ότι για οποιονδήποτε τελικά αύριο θα ήθελε να διοικήσει, αυτό που δεν είχε το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτοδιοικητική δύναμη, να εμπλέκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Ναι, σε έπιασε ο πόνος ψυχής τώρα. Κύριε Πατούλη, να ρωτήσω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μπάμπη, τον έπιασε ο πόνος ψυχής τώρα τον Πατούλη, ας πούμε, ξαφνικά για την κυβέρνηση, για τη χώρα κλπ. Τον έπιασε για το Δήμο, κυρίως, φαντάζομαι. Όχι, αλλά τώρα, μιας και όχι ρε, λέω, έγινε πονοψυχούλης. Δεν έχουμε. Πονοψυχούλης. Μιλάτε για το παραμυθάκι. Ναι, ναι, η φιλενάδα μου το έγραψε. Εγώ θα πω το εξής, κύριε Φελέκη. Εγώ θα πω το εξής και κύριε Κούτρα. Αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τι κάνει ο καθένας μας στη ζωή του και τι ρόλο διαδραματίζει, ένα πράγμα πρέπει να μας φέρνει μαζί όλους. Ποιο είναι το συμφέρον της χώρας για να πάει μπροστά. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, πρώτον, και δεύτερον, για το θέμα του Πονοψυχούλη. Τιμή μια εξαιρετική συγγραφέα να ασχοληθεί χωρίς να το ξέρω κιόλας. Καλά, καλά. Άστο αυτό και να μας πεις την τελευταία ερώτηση. Θα επιμείνεις μέχρι τέλους να είσαι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων? Μέχρι τέλους θα επιμείνεις? Κύριε Φελέκη, εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα και αν θέλετε ενδιαφέρομαι στον απόλυτο βαθμό για την πρωτεύουσα της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατάρρευσή της. Από εκεί πέρα. Όποιος ενδιαφέρεται άλλος, άσχετα αν γεννήθηκε ή κατοικεί ή μεγάλωσε, χαρά μας είναι να το δηλώσει. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους με ενδιαφέροντας και την κατάκτηση της προσπάθειας αυτής. Μέχρι τέλους. Μη σου πούνε, Γιώργη, τράβα στην άκρη γιατί θα έρθει ο Μπακογιάννης για παράδειγμα. Ο κύριος Μπακογιάννης ήταν εξαιρετικός περιφερειάρχης. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε το έργο του με μια θητεία στην περιφέρεια στην οποία ανήκει. Αλλά εάν λύσει, ας το πει ο ίδιος ή να μην το λύσει συγγενής του. Μάλιστα. Αλλά κύριε Πατούλη, θα σας πω εντελώς καθαρά, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Είμαι ενάντια της οικογενειοκρατίας γενικά. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα μοντέλα. Ρίχνει βόμβες ο Πατούλης, Μπάμπη μου, τώρα βόμβες. Τα μοντέλα τα οποία μας δημιούργησαν προβλήματα όλες αυτές τις δεκαετίες πρέπει να τελειώνουν. Πρέπει να πάει μπροστά η Ελλάδα. Κύριε Πατούλη. Οι άνθρωποι και όχι οι οικογένειες. Μπράβο, Πατούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο θέμα 104,6. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χαρά μου μεγάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.